Ευχαριστώ τον Υπουργό, την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας για την πολύ εμπεριστατωμένη ενημέρωση την οποία είχα σήμερα για όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία αντιμετωπίζει το Υπουργείο. Θα ήθελα μέσα από το ευρύ φάσμα των θεμάτων τα οποία συζητήσαμε να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά τον πόλεμο τον οποίο έχουμε κηρύξει στην υποδηλωμένη εργασία. Θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό δραστικά. Όχι μόνο με συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους, οι οποίοι γίνονται από τους επιθεωρητές εργασίας, τους οποίους θέλω και σήμερα και δημόσια να συγχαρώ για την αφοσίωσή τους στην αποστολή τους, αλλά και μέσα από ένα πλέγμα κινήτων και αντικινήτων, θέλουμε να ενθαρρύνουμε την πλήρη απασχόληση. Αυτό σημαίνει αυξημένο υπεροριακό κόστος στη μερική απασχόληση, όπως νομοθετείται ήδη στο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αλλά και μείωση των εργοδοτικών εισφορών από 1η Ιουλίου του 2020, μόνο όμως για όσους βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η υποδηλωμένη εργασία θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από αυτή την κυβέρνηση. Είναι δέσμευση δικιά μου, δέσμευση του Υπουργού και σύντομα θα δούμε άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Δεύτερον, λύνουμε επιτέλους την εκκρεμότητα την οποία κληρονομήσαμε όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Στο τέλος αυτού του μήνα, 65.850 δικαιούχοι θα δουν τα ποσοστά αναπλήρωσης να πηγαίνουν από το 50% στο 70% όπως είχαμε δεσμευθεί. Το κάναμε πράξη, δεν ήταν εύκολο. Θέλω να συγχαρώ όλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου Εργασίας. Δούλεψαν πολύ σκληρά αυτούς τους δύο μήνες, διότι παραλάβαμε ένα σύστημα παντελώς απροετοίμαστο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευσή μας. Το κάνουμε όμως πράξη, αποτελούσε μια δέσμευση δικιά μου προσωπική και της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται πράξη και στο τέλος του μήνα οι δικαιούχοι θα δουν επιτέλους τα ποσοστά αναπλήρωσης να πηγαίνουν από το 50% στο 70%.